Καλησπέρα. Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, το βραδινό vlog, το οποίο έχει τον τίτλο που έχει βάλει φίλη και ενότητα. Γεια σας. Είμαι μια κοπέλα 24 ετών. Σας έμαθα πρόσφατα και επειδή μου αρέσει να βλέπω βίντεο με ψυχολογία, μου φάνηκε ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι σας γράφω είναι μια αυθόρμητη κίνηση, επειδή είδα ότι και άλλα άτομα σας στέλνουν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αγάπη μου, μέχρι τις 8 Απριλίου 2020 λάμβανα email για vlogs. Τις 8 Απριλίου έχω σταματήσει, αλλά επειδή εσύ έχεις στείλει από τον Νοέμβριο του 2019 το email σου, το κάνω απόψε vlog. Το θέμα που ήθελα να πω είναι ότι νιώθω εσωτερικό κενό. Δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω, όμως μπορώ να το εξηγήσω λίγο. Όταν λέω κενό, εννοώ απουσία συναισθήματος. Απουσία κινήτρου. Δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω τι πρέπει να ακολουθώ ώστε να τα έχω καλά με όλους. Έχει τύχει να πιάνω τον εαυτό μου να δραματοποιεί καταστάσεις ή να προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι υπάρχει πιο έντονο συναίσθημα μέσα μου. Ενώ στην ουσία νιώθεις επίπεδο συναίσθημα, flat, ε. Από παιδί νιώθω αόρατη, στο περιθώριο. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά όταν ήμουν μικρότερη ένιωθα ότι αν κάποιος με πλησίαζε ή αν βρισκόμουν σε μια παρέα, μου έκαναν χάρη που με άφηνα στην παρέα. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να είχε αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Η κενή άχρωμη ζωή μπροστά σε έναν υπολογιστή μου φαινόταν φυσικό. Το κενό μου άρχισα να το αντιλαμβάνομαι στα 18 μου, δηλαδή πριν από 6 χρόνια, εφόσον τώρα είσαι 24. Στην εφηβεία μου και στην παιδική μου ηλικία ήμουν πιο συναισθηματική, αλλά καταπίεζα τον εαυτό μου. Καταπίεζα για παράδειγμα το θυμό μου και τη σεξουαλική μου επιθυμία. Νιώθω ότι πέρασαν 24 χρόνια και εγώ δεν υπήρχα κάπου στις καταστάσεις που έζησα. Νιώθεις αόρατη δηλαδή. Αν με ρωτήσετε, δεν νιώθω ότι έχω να σας πω μια ιστορία της ζωής μου. Δεν με χαρακτηρίζει κάτι. Νιώθω ότι έχω χάσει τον εαυτό μου από πολύ νωρίς. Γινόταν αργά και σταδιακά η αποδόμηση του εαυτού σου δηλαδή. Δεν ξέρω πώς και από πού άρχισε. Νιώθω ότι δεν έχω προσωπικότητα. Υπάρχουν φορές που αισθάνομαι ότι σε οτιδήποτε γύρω μου, ότι το γεμίζω με έναν γκρίζο χρώμα μιζέριας. Θέλω πολύ να με χαρακτηρίζει κάτι. Με θυμάμαι να ψάχνω για ψυχικές διαταραχές, να διαβάζω τα στοιχεία τους, να διαβάζω περισσότερες πληροφορίες, ώστε να δω αν ταιριάζω. Όταν ταιριάζα ήταν μια χαρούμενη στιγμή. Όταν δεν ταιριάζα ήταν μια απογοητευτική στιγμή. Ακόμη το κάνω αυτό. Έχω ξεσπάσματα θυμού, αλλά και πάλι δεν ξέρω από τι. Νιώθω μικρότερη από την ηλικία μου. Όμως το πιο έντονο εντός εισαγωγικών συναίσθημα είναι το κενό. Δεν είναι ότι βασανίζομαι. Δεν είναι ότι υπάρχουν έντονες τραυματικές εμπειρίες στη ζωή μου. Αλλά όλοι ασχολούνται πάντα με ακραίες περιπτώσεις. Πώς θα καταλάβω, εννοείς πώς θα καταλάβεις τι συμβαίνει με σένα. Πώς θα τοποθετηθώ κάπου αν όλοι ασχολούνται μόνο με ακραίες περιπτώσεις, ενώ περιπτώσεις που η βία, η κακοποίηση κάθε είδους, η αδιαφορία και η επίκριση από γονείς ή από οποιαδήποτε σχέση είναι εμφανή. Καταλήγω μπερδεμένη και αόρατη. Οραματίζομαι τον εαυτό μου βελτιωμένο. Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζω καθόλου τον εαυτό μου. Φοβάμαι μήπως το κενό ασήμαντο άτομο που νιώθω είναι η πραγματική μου φύση. Αυτή τη στιγμή που σας γράφω δεν κλαίω, δεν έχω εσωτερικά συναισθήματα. Θα είμαι ειλικρινής, απλά μια ιδέα που είχα στο μυαλό μου με το που άρχισα να πληκτρολογώ. Είναι ότι θα μου άρεσε να έβλεπα αυτό το κείμενο δημόσια όπως βλέπω και τον άλλον. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται ντροπιαστικό, αλλά θα είναι μια προσωρινή αίσθηση ότι υπάρχω. Λοιπόν, φιλενάδα, διάβασα το email σου τώρα καθώς προετοιμαζόμουν για το vlog. Αυτό το vlog το έχω ετοιμάσει από την προηγούμενη εβδομάδα και παίζει σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Τα πρώτα δύο πράγματα που μου ήρθαν στο μυαλό διαβάζοντας το mail σου, το ένα είναι η αποπροσωποποίηση, που η αποπροσωποποίηση είναι σύμπτωμα περισσότερων από μίας ψυχικών διαταραχών και μου έχουν έρθει στο μυαλό και τα συμπτώματα της διαταραχής οριακής προσωπικότητας. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο του βίντεο
που ο ψυχίατρος μας, ο δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου, μας έχει εξηγήσει στην εκπομπή «Θέκλα μιλάμε ανοιχτά» πολλά πράγματα γύρω από την οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση από αυτό το βίντεο, αλλά αυτό που θα σε συμβουλεύσω είναι, κόρη μου, να πας σε ένα ψυχίατρο να σε εξετάσει και να σε διαγνώσει, ώστε να έχεις μια διάγνωση τι ακριβώς σου συμβαίνει. Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι οι περισσότεροι αναφέρουν πολύ έντονα τραυματικά γεγονότα, τα οποία τους κάνουν να είναι και συμπαθητικοί στα μάτια των άλλων, ή αναφέρουν τραυματικές εμπειρίες που τους έχουν επηρεάσει πολύ στη ζωή τους και νιώθεις ότι η προσοχή πηγαίνει στους ανθρώπους που είναι θύματα κακοποίησης, στους ανθρώπους που έχουν περάσει δύσκολα πράγματα και δεν δίνεται προσοχή σε σένα, που μπορεί να μην έχεις βιώσει κάτι τραυματικό που να το θυμάσαι και να σε καθορίζει και να σε συνταράζει, αλλά δεν πάβεις να ταλαιπωρείσαι από αυτά τα συμπτώματα από προσωποποίησης που περιγράφεις, μουδιάσματος συναισθήματος που περιγράφεις, το οποίο είναι πολύ πιθανόν να είναι ενδείξεις για το ότι μπορεί ίσως, εάν σου κάνει διάγνωση ένας ψυχίατρος, να σου πει ότι έχεις διάγνωση διαταραχής οριακής προσωπικότητας. Πρέπει να πας σε ψυχίατρο για να σου κάνει διάγνωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας διάγνωση, ούτε διαβάζοντας άρθρα για διάφορες ψυχικές διαταραχές, ούτε βλέποντας ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, ούτε με κάποιο άλλο έμμεσο τρόπο. Ακόμη και ήδη να είμαστε ψυχολόγοι ή ψυχίατροι, για να έχουμε διάγνωση για το τι ακριβώς συμβαίνει σε εμάς, πρέπει να πάμε εμείς οι ίδιοι σε κάποιο άλλο ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Εγώ προσωπικά έχω πάει 2 φορές σε ψυχίατρο. Η πρώτη ήταν λίγο πριν από τα 30 μου και η άλλη ήταν στα 36 μου. Και στις 2 περιπτώσεις πήγα και ζήτησα διάγνωση. Τι ακριβώς μου συμβαίνει, τι έχω. Την πρώτη φορά η διάγνωση που πήρα ήταν ότι είχα μία κυκλοθυμία. Ο δεύτερος ψυχίατρος που με εξέτασε στα 35 με 36 μου χρόνια, 35 νομίζω ήμουν, στα 35 μου χρόνια, μου είπε ότι είχα δυσθυμία, δηλαδή μακρόχρονη υποθάλπουσα κατάθλιψη, και όντως, κάνοντας την ενδεδειγμένη αντικαταθλιπτική θεραπεία που μου συνταγογράφησε ο ψυχίατρος αυτός, που για να πάω στο δεύτερο ψυχίατρο έπαθα και διαταραχή πανικού, δηλαδή έφτασα σε αυτό το σημείο να έχω και διαταραχή πανικού, κάνοντας την ενδεδειγμένη θεραπεία γλίτωσα από όλα τα συμπτώματα στενοχώριας, θλίψης, άγχους, αλλά και τα συμπτώματα και τα αισθήματα που προσωποποίησες, τα οποία βίωνα και εγώ σε κάποιες φάσεις της ζωής μου. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει μαζί σου. Μπορεί και εσύ να έχεις μια υποθάλπουσα κατάθλιψη. Μπορεί και εσύ να έχεις μια αδιάγνωστη κατάθλιψη ή κάτι άλλο. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δικαιούσε και εσύ, όπως δικαιούται ο κάθε άλλος άνθρωπος που έχει κάτι σοβαρό, έχει βιώσει κάποια σοβαρά τραυματικά γεγονότα στη ζωή του, δικαιούσε και εσύ να έχεις μια σωστή διάγνωση και μια σωστή θεραπεία. Πήγαινε σε ένα ψυχίατρο, διάλεξε το ψυχίατρο. Δεν είναι τα πράγματα άσπρο-μαύρο και δεν μπορεί κάποιος από μόνος του να διαγνώσει τον εαυτό του. Αυτό που μπορεί από μόνος του να καταλάβει είναι ότι δεν νιώθω καλά, ακόμη και η απουσία συναισθήματος, η αποπροσωποποίηση, έτσι είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε στην ψυχολογία γι' αυτό, είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να πάμε σε ψυχίατρο ή ψυχολόγο και χρειάζεται να εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Δεν σου λέω ότι έχεις ακριβώς το ίδιο με εκείνο που είχα εγώ. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τα δικά του γονίδια, έχει το δικό του μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που μπορεί να ευθύνονται για αυτό που του συμβαίνει. Σίγουρα όμως αυτά που γράφεις είναι ανησυχητικά του στυλ πρέπει να πας σε ψυχίατρο, όχι να κάνεις διάγνωση από μόνη σου. Σου στέλνω την αγάπη μου, δεν μου έχεις στείλει ξανά, ελπίζω να είσαι εδώ στο κανάλι και να είσαι εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά! Έλα. Καταρχήν γενικά να πω ότι αυτή η διαταραχή χαρακτηρίζεται από 4 γενικά στοιχεία. Mm-hmm. Το ένα είναι η έντονη και σοβαρή παρορμητικότητα, δεύτερον αστάθεια στα συναισθήματα του ατόμου, αστάθεια στην εικόνα του εαυτού του ατόμου και
στην αστάθεια του, στα προβλήματα των διαπροσωπικών σχέσεων. Mm-hmm. Αυτά είναι σαν περίληψη τα τέσσερα βασικά που χαρακτηρίζουν άτομα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Τα συμπτώματα όπως φαίνονται εδώ είναι 9 στο σύνολο. Για να γίνει η διάγνωση χρειαζόμαστε τουλάχιστον 5. Και είναι η μανιώδες του πρώτον προσπάθεια να αποφευχθεί μια πραγματική ή φανταστική εγκατάλειψη. Όταν λέμε εγκατάλειψη, δεν είναι όπως το περιγράφει μόνο στο γράμμα η κοπέλα, δηλαδή ένας χωρισμός, θάνατος, ξέρω εγώ, διαζύγιον. Μπορεί να είναι και ξέρω εγώ, να καθυστερήσω εγώ στο ραντεβού μου. Δηλαδή τα απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα. Καθημερινά δηλαδή. Ναι. Ή ξέρω εγώ να πάει ο σύντροφος σε έναν ταξίδι ή να φύγει ξέρω εγώ, από το σπίτι το στηριχτικό πρόσωπο που πέσει η μητέρα και να πάει κάπου επίσκεψη. Και δηλαδή, σου λέμε κατάληψες πάει. Ναι, το βιώνουν αυτά που είναι θέμα που είναι στην ουσία καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν, αυτοί το βιώνουν πιο έντονα, δηλαδή σε σημείο να νιώθουν ότι εγκαταλείπονται οριστικά. Πιο δραματικά από ό,τι καταλαβαίνετε. Ναι, και αυτός ο φόβος και το άγχος και πολλές φορές η οργή και η επιθετικότητα, όχι μόνο δημιουργούνται από ασήμαντα γεγονότα πολλές φορές, αλλά έχουν και έχουν μακρά διάρκεια, δηλαδή δεν ηρεμίζουν εύκολα. Οπότε αυτός ο φόβος για πραγματική ή φανταστική, δηλαδή στην ιδέα να τους εγκαταλείψει κάποιος, οδηγεί τα άτομα αυτά στο να πλημμυρίζονται με φόβο, άγχος και παρορμητικότητα, θυμό. Το δεύτερο είναι το μοτίβο έντονων ασταθών και έντονων διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από ακραίες αλλαγές μεταξύ εξειδανίκευσης και υποτίμησης. Τι σημαίνει αυτό? Να σου διαβάσω. Να μου διαβάσεις. Έχω μια δεύτερη επιστολή. Δεν θα τη διαβάσω όλη. Θα διαβάσω μόνο τα συμπτώματα. Να. Λέει, έχω αυτά τα τρία συμπτώματα, τα οποία νομίζω ότι με κάνουν να είμαι καλή υποψήφια για διάγνωση οριακής διαταραχής προσωπικότητας. Το δεύτερο είναι αυτό που λες τώρα. Γίνομαι κάτι σαν χαμελέοντας. Δηλαδή, στη φάση που μου άρεσε ένας τύπος gothic, έγινα κι εγώ γκοτθού. Μετά ερωτεύτηκα ένα παιδί πιο trendy και βάφω και εγώ το μαλλί μου ξαθώ και γίνομαι μια μπάρπι. Μετά από κάποια χρόνια ερωτεύομαι ένα σαραντάρι και αρχίζω να παίρνω το στυλ μια σοβαρή κοπέλα εξωτερικά και πάει λέγοντα ιστορία. Προσαρμόζεται ανάλογα. Ναι, το πρώτο που λέει είναι τρελό άγχο αποχωρισμού. Με το που πάω να δεθώ με ένα αγόρι, με πιάνουν τρελέ φοβίε ότι θα με εγκαταλείψει. Με αποτέλεσμα να αλλάζει η συμπεριφορά μου και τελικά να με εγκαταλείπει. Και το τρίτο κοινό χαρακτηριστικό λέει ότι διαλέγω ανθρώπου που είναι ακατάλληλοι να αγαπήσουν. Όλοι του είχαν κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, θα έλεγα. Εντάξει, sorry, ήταν μια παρεμβολή για να διαβάσω αυτό το κομμάτι από τη δεύτερη επιστολή. Ναι, το έχω διαβάσει το σημείο. Δεν είναι σίγουρη η κοπέλα αν είναι οριακή, ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Να το σχολιάσω, γιατί είναι έναν είδος προσαρμοστικότητας που επιδεικνύει εκεί, στο να προσαρμόζεται σε αυτόν που νομίζει ότι θέλει ο άλλος από αυτήν. Για αυτήν τη δεύτερη επιστολή, που δεν θα τη διαβάσω όλη για λόγους οικονομίας χρόνου, εντοπίζεται στις ερωτικές της σχέσεις κάποια δυσκολία, άρα καλά κάνει να πάει να δει ένα ψυχίατρο από κοντά, ώστε να της γίνει μια αξιολόγηση, να ξέρει σίγουρα αν συμβαίνει ή όχι. Βάση περιπτώσει, αυτό το δεύτερο σημείο είναι ότι τα άτομα αλλάσουν έντονα γρήγορα την άποψή τους για έναν άτομο, εκεί που είσαι καλός και σε συμπαθούν, ξαφνικά χειρότερος. Και αυτές οι μεταλλάξεις μπορεί να γίνουν σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Δηλαδή, σε διάστημα λεπτών μπορεί να είσαι καλός, ξαφνικά να γίνεις ο κακός και να υποτιμηθείς. Γιατί να ρωτήσω κάτι άλλο. Αναπτύσσουν έτσι και θεωρίες συνωμοσίας στο μυαλό τους? Όχι. Δηλαδή ότι συνωμότησε η Θέκλα με τον Πέτρο για να το κάνουν αυτό και να με εγκαταλείψει, δεν ξέρω εγώ, Πέτρος κλπ. Κάνουν τέτοιες υποθέσεις, θεωρίες? Μπορεί να υπάρχει κάποια καχυποψία, αλλά θα πω παρακάτω, γιατί υπάρχει και ο παρανοϊκός ιδεασμός στα σύμπτωμα. Θα αναφερθώ σε αυτόν τον Πέτρο. Η διαταραχή της ταυτότητας αξιοσημείωτη και σταθερά σταθής εικόνα του εαυτού είναι αυτό που είπα στην αρχή, η αίσθηση του εαυτού. Με την ταυτότητα εννοούμε επαγγελματικούς στόχους, αξίες, σεξουαλική ταυτότητα, σχέδια στη ζωή, στο επάγγελμα, στις προσωπικές σχέσεις, και όλα αυτά δεν είναι σταθερά, δηλαδή αλλάζουν.
Η παρορμητικότητα πολύ χαρακτηριστικών εδώ, τουλάχιστον σε δύο περιοχές που είναι αυτοκαταστροφικές, όπως ας πούμε εξόδευμα χρημάτων στο σεξ, κατάχρηση ουσιών, απερίσκεπτη οδήγηση κτλ. Βουλημία, δηλαδή αυτή η απρόβλεπτη και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που συνήθως εμφανίζεται σαν αντίδραση στην απορρίψη. Δηλαδή ότι όταν έχουν τον φόβο ή αισθάνονται ότι μπορεί να τους εγκαταλείψει κάποιος, αντιδρούν με αυτήν την παρορμητικότητα, την οποία είναι αυτοκαταστροφική. Επαναλαμβανόμενες αυτοκτονικές συμπεριφορές, πρέπει να πω ότι έναν 10% κάνει από καταλήγει. Η συναισθηματική αστάθεια που είναι πολύ... Και η ιστορία με τις απόπειρες είναι ότι μπορεί κατά λάθος μία απόπειρα να καταλήξει σε θάνατο. Οπότε παίρνουμε σοβαρά υπόψη και τις απειλές για απόπειρα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή παλιότερα έλεγαν μη δίνεται σημασία, είναι απειλές. Μπορεί κατά λάθος όμως να γίνει ένα freak accident την ώρα που προσπαθεί να γίνει μια απόπειρα και να επιτύχει. Βεβαίως πρέπει να το πάρει σοβαρά. Η συναισθηματική αστάθεια είναι αυτό που είπα στην αρχή, χαρακτηριστικών. Αυτό συνήθως είναι μια έντονη δυσφορία που νιώθουν τα άτομα, δηλαδή η υπεκρατούσα διάθεση είναι δυσφορία. Μετά έχουμε το θυμό, τον άγχος, την απελπισία, χρόνια αισθήματα κενού, ένα αυτό που παραπονιούνται συνήθως και το βιώνουν πολύ έντονα και πολύ έτσι βασανιστικό αυτά τα άτομα, είναι ότι νιώθουν μέσα τους να είναι κενά, δηλαδή δεν έχουν... Άδεια συναισθηματικά, άδεια συναισθηματικά, ναι. Απρόσφορος έντονος θυμός, παροδικός παρανοϊκός ιδιασμός από συνθετικά συμπτώματα. Το παρανοϊκό συνήθως σχετίζεται σε αυτά τα άτομα ή εμφανίζεται καλύτερα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε μικροψύχωση, δηλαδή είναι κάποιος διαγνωσμένος με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και ορισμένες φορές ξεφεύγει από την πραγματικότητα και μπορεί να γίνει παρανοϊκός, όπως το είπες εσείς, δίχως αυτό να σημαίνει έχουμε μια εκτροπή δηλαδή προς το παρανοϊκό, δίχως αυτό να σημαίνει ότι η διάγνωση αλλάζει. Δηλαδή μπορεί να παρουσιαστούν μικροφαινόμενα ψυχώσεις, που είπε ο Πέτρος, και στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Ρωτά μια φίλη, Θέκλα μου, εγώ που κάνω θέατρο και λέω ψέματα για να μην χάσω το φίλο μου, οπότε μαλλονούμε, τι έχω? Δεν κάνουμε διάγνωση από την τηλεόραση. Δεν κάνουμε. Γιατρέ, ξεκινώντας την επιστολή όταν διάβασε η Θέκλα και αμέσως μόλις τελείωσε, ρωτήσατε την ηλικία της κοπέλας. Γιατί, ναι, το ρωτήσατε? Το ρώτησα εμφανίζεται... για... Ναι. Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω, να κουβεντιάσουμε σήμερα, είναι ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η διάγνωση εμφανίζεται πριν τα 18. Συνήθως, με συμπτώματα. Ισχύει αυτό που είπαμε άλλες φορές για άλλες διαταραχές προσωπικότητας, όλες γίνονται μετά τα 18. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια δυναμική εξέλιξη του ατόμου από νεαρή ηλικία, η εφηβεία που έτσι κι αλλιώς παρουσιάζει ορισμένα προβληματικές συμπεριφορές. Οπότε είμαστε αρκετά έτσι διστακτικοί να διαγνώσουμε κάποια διαταραχή προσωπικότητας σε νεαρά άτομα. Από τη δική μου εμπειρία όμως, η διαταραχή η οριακή θα έπρεπε να γίνεται και πριν τα 18. Δεν, επίσημα δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται θα πω μετά, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε. Ρώτησα την ηλικία της γιατί άργησε να γίνει η διάγνωση. Λέει στα 30, από ό,τι 33. Θυμάμαι. 30 κάτι, ναι. Ήταν όμως ο πατέρας της γιατρός και ίσως η οικογένεια να προσπαθούσε πολύ στα πλαίσια του περιβάλλοντος της οικογένειας να βοηθήσει στο να... κάποια συμπτώματα να μετριαστούν και γι' αυτόν ίσως να άργησε μπορεί, να γίνει. Μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο, υπολογίζω όμως γιατί λέει πήγε με καταθλιπτική διάθεση ή επεισόδιο καταθλίψης στο γιατρό. Πρέπει να πω ότι 80% των ατόμων που έχουν και είναι γυναίκες οριακή διαταραχή προσωπικότητας έχουν και μείζον καταθλιπτική διαταραχή, οπότε μπορεί να είχε επεισόδια κατάθλιψης και αυτό να επισκίαζε, ας πούμε, το γεγονός ότι υπήρχε και διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό που είπες προηγουμένως για τα άτομα με διαταραχή οριακής προσωπικότητας είναι που έχουν δυσκολίες με σεξουαλική τους ταυτότητα, αντί εννοούσες το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
να νομίζουν ότι έχουν διαφορετικό σεξουαλικό μεσοανατολισμό χωρίς να έχουν. Να επικρατεί κάποια σύγχυση τι θέλουν. Ναι. Να μην ξέρουν τι θέλουν. Ναι. Ή... Εντάξει, γιατί μου στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος, ο οποίος έχει διαταραχή νοριακής προσωπικότητας, ο οποίος γεννήθηκε κορίτσι. Και ο οποίος τώρα σε μια ηλικία λίγο πριν τα 30, αυτοπροσδιορίζεται ως αγόρι. Ναι, έχω αρκετούς πελάτες. Και λέει, ένα αντέχω. Ρώτα το γιατρό, θα είναι μια ζωή. Θα είναι μια ζωή τι? Η διαταραχή. Ή αν η διαταραχή φτάσει σε ένα σημείο που είναι σε καλύτερη φάση, να θα το αλλάξει. Απαντήσω με αριθμούς, Θεκλά. Mm. Γι' αυτό ρώτησα και την ηλικία της κοπέλας. Είναι μια διαταραχή η οποία έχει το αποκορύφωμα της στα 25 χρόνια. Και μετά αρχίζει ευθύνους απορία, δηλαδή, ή παραμένει σε... Όχι. Κάπου στα 30 και έχουν ένα βαθμό λειτουργικότητας που φτάνει τα 60% με 70%. Αυτός ο φίλος ακόμη να φτάσει στα 30. Και στα 50 τους χρόνια σχεδόν είναι ανύπαρκτη η διαταραχή.